Ο νυμφίος της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση των σωτήριων γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδος από το Σάββατο του Λαζάρου έως την Κυριακή του Πάσχα. Ο νυμφίος της Εκκλησίας. Από το πάθος του Σταυρού στην δόξα της Αναστάσεως. Επιμέλεια παρουσίαση Πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την συνοδοιπορία μας διαμέσου της εκπομπής μας «Ο Νυμφίος της Εκκλησίας» από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Συνεχίζουμε μία συνοδοιπορία στα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος. Ένα οδηπορικό που ξεκίνησε από το Σάββατο του Λαζάρου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή του Πάσχα. Αγαπητοί μου ακροατές, ακούσαμε εχθές τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης «Υπέρ την πόρνην αγαθέα νομίσας, δακρύων όμβρους ουδαμός η προσήξα, αλλά σιγή δεόμενος προσπίπτωση, πόθο ασπαζόμενος τους αχράντους σου πόδας, όπως μη την άφεσιν ως δεσπότης παράσχης των οφλημάτων κράζονται σωτήρ, εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσεμε». Με πιο απλά λόγια. «Αγαθέ Κύριε, αν και αμάρτησα πιο πολύ από την πόρνη, όμως δεν σου πρόσφερα όπως εκείνη βροχή δακρύων μετανοίας, αλλά πέφτω στα πόδια σου σιωπηλά, δεόμενος και ασπαζόμενος τα ολοκάθαρα πόδια σου να μου χορηγήσεις συγχώρηση των δεσμάτων μου, κράζοντας σωτήρα μου, λύτρωσέ με από τον ηθικό βόρβορο των αμαρτημάτων μου και σώσε με». Αγαπητοί μου, ο πιστός στο κοντάκιο παραβάλλει τον εαυτό του προς την πόρνη γυναίκα που άλυψε τα πόδια του Χριστού με μύρο. Η αμαρτωλή γυναίκα, πληγωμένη από τη χάρη του Θεού, στρέφεται μετανιωμένη στον Κύριο και εκφράζει τη μεγάλη αγάπη που άρχισε να φέγγει στη σκοτισμένη της ψυχή, με τρόπο άκρο συγκινητικό. Εκδήλωσε την τρυφερότητά της που έτρεφε στο σωτήρα της, κλαίγοντας συγχρόνως και βρέχοντας με τα δάκρυα και με το μύρο τα άχραντα πόδια του Κυρίου. Ενώ αυτός, και αναφέρομαι στον πιστό, αν και πολύ αμαρτωλότερος, ούτε ένα δάκρυ δεν έχει σε εκφραστικό της μετάνοιας της καρδιάς του. Είναι λιγοστός μπροστά στο πλάσμα εκείνο που τράπηκε ξαφνικά στην αγάπηση εκείνου. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σωπαίνει και να προσεύχεται στη σιγή της ψυχής του, να νιώθει τον άπειρο Θεό του. Τι χρειάζονται τάχα τα λόγια στο αχανές μυστήριο της Θείας Απειρίας που όλα τα περιλαμβάνει και όλα τα γνωρίζει. Ως άνθρωπος όμως δεν μπορεί παρά να εκφράζεται. Βλέπετε, δεν έχει άλλη δυνατότητα. Στη Βασιλεία του Θεού μόνο δεν θα υπάρξει ανάγκη προσευχής. Οι άγγελοι και οι μακάριες ψυχές δεν προσεύχονται στο Θεό, τον ζουν και τον δοξάζουν. Η προσευχή είναι αναφορά που προϋποθέτει απόσταση. Είναι σχήμα του κόσμου και της γης. Ο ουρανός είναι δίωση, ένωση, ανάχυση πνευματική, μία άειλη αμεσότητα. Εκεί δεν προσευχόμαστε, αγαπάμε. Ο πιστός λοιπόν πέφτει νοερά στα άχραντα πόδια του Κυρίου και τα ασπάζεται με πόθο, ζητώντας την άφεση των αμαρτιών, κράζοντας «από το βόρβορο των έργων μου λύτρωσέ με Κύριε». Ας ακούσουμε και τον Νίκο. «Η πρώην άσωτος γυνή, εξέφνη σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την εσχήνη την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, είναι υποστός η πόρνη και άσωτη. Όμπερ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλλά εμένω τη φαύλη συνηθία ο άφρον. Η πόρνη δε γυνή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσα προς τον λυτρωτήν. Φιλάνθρωπε και εκτήρμον, εκ του βορβόρου των έργων μου ρίσε με». Ας προσεγγίσουμε τον Νίκο σε μετάφραση, φίλοι ακροατές.
Η γυναίκα που ήταν προηγουμένως άσωτη ξαφνικά φάνηκε συνετή. Μίσησε τα αισχρά έργα της αμαρτίας και τις αισχρές ειδονές του σώματος, ενθυμωμένη την πολλή ντροπή και την καταδίκη της κολάσεως, την οποία θα υποστούν οι πόρνοι και οι άσωτοι, μεταξύ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Αλλά επιμένω στη φαύλη μου συνήθεια ο ανόητος, ενώ η αμαρτωλή γυναίκα και φοβήθηκε και ήλθε γρήγορα φωνάζουσα προς το λυτρωτή, «Εκ του βορβόρου των αμαρτωλών έργων μου, σώσε με». Φίλοι ακροατές, μια εκβαθέων εξομολόγηση της αμαρτωλής καρδιάς έχουμε τη συγκεκριμένη μέρα. Με κατάνοιξη και αμηχανία φέρουμε νοερά μπροστά μας την αμαρτωλή γυναίκα. Τη βλέπουμε ξαφνικά να κάνει τι, να αλλάζει υπόσταση, να μισεί και να αποστρέφεται τα αισχρά έργα της αμαρτίας, τα οποία μάλιστα σφράγιζαν τη ζωή της μέχρι τη μεγάλη συνάντηση με τον Ιμφίο Χριστό. Μισεί τις ειδονές του σώματος, από τις οποίες έτρωγε το μικρό ψωμί της ζωής της, δουλεύοντας νύχτα και μέρα μέσα στην ασωτεία. Θυμάται λοιπόν την ντροπή της αμαρτωλής ζωής που ντρόπιαζε το κορμί της, και συγχρόνως θυμάται, αγαπητοί μου, με τρόμο την αιώνια καταδίκη της κολάσεως, την οποία θα υποστούν αν δεν μετανοήσουν όλοι οι άσωτοι, μεταξύ των οποίων πρώτος είναι αυτός, ο εξομολογούμενος αμαρτωλός, ο οποίος φοβάται το ίδιο την κόλαση, τρέμει την καταδίκη και την απόρριψη και τα δεινά κολαστήρια, και ωστόσο δεν μπορεί να απαλλαγεί από τη φαύλη συνήθεια της πορνείας. Δεινό πράγματι η συνήθεια γίνεται δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Συνήθως πεθαίνει μαζί του και πάβει μονάχα στα ψυχρά τυχώματα του τάφου. Εκφράζει όμως και κάποια ζήλια προς την αμαρτωλή γυναίκα. «Ναι, αυτό συμβαίνει μαζί μου. Ταλαιπωρούμε και κολλάζομαι. Κυλέμε στην αμαρτωλή συνήθεια, ενώ εκείνη και φοβήθηκε, αλλά και βρήκε λύση της δυστυχίας, τρέχοντας πού? Στην πηγή της ζωής, στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Με εμένα θα συμβεί το ίδιο, ή μήπως πεθαίνοντας θα χαθώ στην άβυσσο της αθλειότητάς μου?» Αγαπητή μου, η γυναίκα που άλυψε το σώμα του Χριστού με μύρο, πρόλαβε τον Νικόδημο, ο οποίος άλυψε το σώμα του Χριστού κατά τον ενταφιασμό του με μείγμα σμύρνας και αλόης. «Αλλά σύ Χριστέ, ο Θεός μας, του οποίου η ανθρώπινη φύση χρήστηκε με τον νοητό μύρο του Αγίου Πνεύματος, λύτρωσέ μας από τα πολλά πάθη που μας κατακλείζουν, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν». Oh.
ακροατές, ας κάνουμε μία αναφορά στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Τετάρτης. Το γεγονός αυτό της πόρνης γυναικός και του γεγονότος της μετάνοιάς της το διέσωσαν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Και αναφερόμαστε στο Ματθαίο, στο Μάρκο, στο Λουκά και στον Ιωάννη. Βέβαια με κάποιες μικροδιαφορές στις διηγήσεις τους. Αναλυτικότερη και σαφέστερη είναι εκείνη του Ευαγγελιστού Λουκά. Ο Χριστός λίγο πριν το πάθος του, μετά την Ανάσταση του φίλου του Λαζάρου, σε κάποια πόλη προσκλήθηκε να δειπνήσει στο σπίτι κάποιου πλουσίου Φαρισαίου, ονόματι Σίμωνος. Και ενώ συνέτρωγε ο Χριστός με τους συνδετημόνες του, εισήλθε στην οικία μια αμαρτωλή γυναίκα, γνωστή για την ασωτεία της, έχοντας στα χέρια της ακριβότατο αγγείο γεμάτο με πολύτιμο και πανάκριβο μύρο. Πλησίασε το Χριστό, έχισε ένα μέρος από το μύρο στην κεφαλή και το σώμα του Κυρίου και το υπόλοιπο με ασταμάτητα δάκρυα έβρεχε και έπλυνε τα πόδια του διδασκάλου της αγάπης του Χριστού μας. Τέλος έλυσε την πλούσια πλεξούδα των μαλλιών της και άρχισε να σκουπίζει τα άχραντα πόδια του διδασκάλου. Ο Χριστός μας έμεινε ατάραχος, όχι όμως και οι παραβρισκόμενοι. Ο μένικο δεσπότης Φαρισαίος σκανδαλίστηκε με τη θέα της αμαρτωλής και ακόμη περισσότερο με το άγγιγμά της στο σώμα του Ιησού. Διερωτόταν πώς είναι δυνατόν προφήτης όντας ο καλεσμένος του Ραβίνους να μην διαγνώσει ότι η γυναίκα αυτή είναι παραπεταμένη και να μην τη διώξει κακήν κακός όπως θα έκανε ο ίδιος και οι όμοιοι του Φαρισαίοι. Έχουμε όμως και το φιλάργυρο μαθητή του Χριστού, τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Βλέπετε, η πονηριά του μέτρησε τη μεγάλη αξία του μύρου, το οποίο κατά τη γνώμη του πήγε χαμένο, ενώ θα μπορούσε να πουληθεί και να δοθεί δήθεν στους φτωχούς. Ουσιαστικά όμως, ο μέλλον προδότης μαθητής δεν ενδιαφερόταν για τους φτωχούς, αλλά για τη δική του τσέπη, γιατί ήταν κλέφτης. Ο Χριστός έδωσε απάντηση και στους δύο σκανδαλιστέντες από το γεγονός αυτό. Στο μεν Φαρισαίο απάντησε πως η γυναίκα αυτή έδωσε περίσσια και εγκάρδια περιποίηση σε αντίθεση με αυτόν, που τον κάλεσε προφανώς τυπικά και επιδεικτικά στο σπίτι του. Στο δε δόλιο μαθητή Ιούδα απάντησε πως τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε μαζί και έχουν χρέος και καθήκον όλοι να τους ελεούν. Όμως το μύρο αυτό είναι δωρεά μιας πονεμένης ψυχής προς τον ελεήμονα Κύριο του κόσμου. Το πολύτιμο μύρο ήταν μια μικρή περιουσία για εκείνη την εποχή, φίλοι ακροατές. Όμως αποτέλεσε για την αμαρτωλή γυναίκα μία ένδειξη της μεγάλης μετάνοιάς της. Τα τελευταία λόγια αυτά του Ιησού εξόργησαν περισσότερο τους συγκεντρωμένους, λέγοντας ποιος είναι αυτός που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Ας δούμε τώρα πως ο μέγας ρήτορας της Εκκλησίας μας, το χρυσό στόμα της, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζει το προαναφερόμενο γεγονός. Τι μας λέει ο Άγιος μας? Προσέξτε λοιπόν, ο φιλόχριστοι, να καταλάβετε και να απολαύσετε τη χρήσιμη διήγηση της καλής αυτής γυναικός, που διάβηκε και έφτασε έως εκεί που ήθελε, χωρίς να την καλέσουν. Πώς πλησίασε εκεί που καθόταν ο Κύριος και του εξομολογήθηκε μέσα από την καρδιά της όσα έπραξε. Για δείτε πώς δεν τράπηκε, ούτε και φοβήθηκε η αντριωμένη αυτή ψυχή. Δεν έλαβε γνώση τη σύγχυση που προκάλεσε, αλλά σκέφτηκε και είπε από μόνη της: «Εάν εγώ δεν κάνω πραγματικά το πρόσωπό μου σαν σίδηρο ή χαλκό, δεν θα μπορέσω να σωθώ. Τώρα είναι καιρός να τρέξω και να κάνω τα πάντα, να κάνω τα πάνω κάτω. Τώρα είναι ευκαιρία να νικήσω εκείνον που με πολεμούσε τόσα χρόνια και να πάρω το στεφάνι της νίκης. Από ποιον? Από τον φιλάνθρωπο Θεό».
Τόσα χρόνια άρεσα στους ανθρώπους. Τώρα είναι πρέπον να αρέσω στο Θεό μου και με ψυχή καθαρή και αγία να καθαριστώ από Αυτόν. Εξαιτίας της μισητής αμαρτίας άρεσα στους ανθρώπους. Από τώρα όμως ας αρέσω στον ευεργέτη μου δια της μεθανίας. Σε μένα φάνηκε καλό να πάρω σαν δώρο και να του προσφέρω αυτό το ακριβό το μύρο. Βαστάζοντας λοιπόν αυτό στα χέρια μου, ας τρέξω κοντά του και αν τυχόν με διώξει. Μου φτάνει που μονάχα θα τον δουν τα μάτια μου, γιατί δεν είμαι άξια η δυστυχισμένη να μου δώσει συγχώρηση για τα τόσα πολλά και βαριά αμαρτήματά μου. Καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Φίλοι ακροατές, οι θείοι μνογράφοι, θέλοντας να τονίσουν το σωτήριο νόημα της μετάνοιας της αμαρτωλής γυναικός, στόλισαν τις ιερές ακολουθίες της Μεγάλης Τετάρτης με μια ποιητική και μουσική πανδεσία ύψης της αξίας. Η ακολουθία ιδιαίτερα του όρθρου, σύμφωνα με επιφανείς λειτουργιολόγους, είναι από τις καλύτερες, άριστες και ποιητικές συνθέσεις όλων των ακολουθιών του έτους. Τους ύμνους της Μεγάλης Τετάρτης χαρακτηρίζουν οι πλούσιες εικόνες, οι αντιθέσεις και οι διάλογοι. Ο όρθρος ξεκινάει με το γνωστό «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» και ακολουθούν τα υπέροχα καθίσματα «Πόρνη προσήλθεση», «Ιούδας ο δόλιος φιλαργυρία νερών» και το καταπληκτικό «Η πόρνη εκλαθμό ανεβώα εκτήρμων». Στο κοντάκιο παρουσιάζεται ο κάθε αμαρτωλός άνθρωπος σαν την αμαρτωλή γυναίκα. Ο ιερός ποιητής παίρνει τη θέση της και οικετεύει το λυτρωτή Χριστό να την ελεήσει, όπως ελεήσει και αυτήν, την ψυχή να ελεήσει και την ψυχή του κάθε αμαρτωλού. «Υπέρ την πόρνη εν αγαθέα νομίσας δακρύων όμβρους, όπως εκείνη, ουδαμώσει προσήξα, αλλά σιγή δεόμενος προσπίπτωση, πόθο ασπαζόμενος του σαχράντου σου πόδας, όπως μη την άφεσιν ως δεσπότης παράσχης των οφλημάτων κράζοντι σωτήρ, εκ του βορβόρου των έργων μουρίσεμε». Εξαίσιες ποιητικές συνθέσεις. Είναι και αυτά έργα του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού. Είναι τα τροπάρια των στοιχειρών των ένων. «Σέτον της Παρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεών. Το πολυτίμη των μύρων, η πόρνη έμειξε με τα δακρύων. Ότε η αμαρτωλός προσέφερε των μύρων, ότι Ιούδα αθλιότητος. Εθεώρη την πόρνη φιλούσαν τα ίχνη και δόλο της προδοσίας το φίλημα». Στα υπέροχα αυτά τροπάρια γίνεται μία αριστοτεχνική αντίθεση μεταξύ της γυναικός, της μετανοούσας, και του μελλοντικού προδότη, μαθητή Ιούδα. Ο ποιητής εξαίρει τη μετάνοια της πόρνης και στυλιτεύει και καυτηριάζει την προδοσία του μαθητή. Τα τροπάρια των αποστήχων είναι και αυτά καταπληκτικές ποιητικές συνθέσεις και είναι έργα του Βυζαντίου του Μελωδού. «Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τη οικία του Φαρισαίου. Ήπλωσεν η πόρνη τα στρίχασι το δεσπότη, ήπλωσεν ο Ιούδας τα σχήρας της παρανόμης. Προσήλθε γινή, δυσόδης και βεβορβορωμένη». Στο τέλος ψάλεται ένα από τα κορυφαία ποίηματα όχι μόνο της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, αλλά και γενικότερα της παγκοσμίου λογοτεχνίας. Πρόκειται για το γνωστότατο σε όλους μας δοξαστικό «Κύριε, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Και όπως είναι γνωστό σαν το τροπάριο της Κασιανής, και το γνωρίζουμε όλοι, της μεγάλης αυτής βυζαντινής ποιήτριας, την οποία μερικοί δυστυχώς την ταυτίζουν με την πόρνη που ασχολείται στον ύμνο της. «Κανενός η ψυχή δε μένει ασυγκίνητη στο άκουσμά του». Αγαπητοί μου, η μορφή της μετανοούσας πρώην αμαρτωλής γυναικός προβάλλει ως φωτεινό παράδειγμα προσωπικής συντριβής και μετάνοιας για τον κάθε άνθρωπο. Το μεγαλείο, βλέπετε, της χριστιανικής πίστεως έγκυται ακριβώς στη φιλανθρωπία και στο έλεος του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι λίγο ή πολύ αμαρτωλός και χρειάζεται τη μετάνοια. Χρειάζεται την στήριξη από τον νυμφίο της Εκκλησίας για να μπορέσει να εισέλθει και αυτός στον νυμφώνα.
Στηριγμένο το μεσονυκτικό τροπάριο, ιδού ο νυμφίος έρχεται στην παραβολή των 10 παρθένων, δίνει το στίγμα της απαρχής της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο Κύριος, ο νυμφίος κάθε ανθρώπινης ψυχής, έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Αυτό τι σημαίνει, αγαπητοί μου? Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι το κύριο γνώρισμα της σχέσης του Χριστού με εμάς είναι η αγάπη, και όχι απλώς μια αγάπη κινουμένη μέσα σε συμβατικά τυπικά πλαίσια, αλλά μια αγάπη χωρίς όρια, την οποία μπορούμε να ψηλαφίσουμε και να ερευνήσουμε στη σχέση του ερωτευμένου απέναντι στην ερωμένη του. Ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, αφού ο Κύριος μας αποκάλυψε, εκείνος μας εξήγησε ότι τι είναι ο Θεός, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και έπειτα θα πρέπει να παρατηρήσουμε, μας επισημαίνει ο υμνογράφος, έρχεται εν το μέσο της νυχτός ο νυμφίος, με τρόπο που δεν μπορούμε εμείς να προσδιορίσουμε και να οριοθετήσουμε. Ο ερχομός του πάντοτε είναι αποτέλεσμα της απόλυτα ελεύθερης αγάπης του, καρπός της δικής του πρωτοβουλίας, που σημαίνει ότι εμφανίζεται εκεί που κανένας δεν τον περιμένει. Έρχεται συνεπώς και εκεί που τα πράγματα που εμείς τα βλέπουμε δεν είναι στη σωστή θέση βαλμένα. Έρχεται συνεπώς και εκεί όπου αντικειμενικά δεν θα έπρεπε να είναι, μέσα δηλαδή στο σκοτάδι της αμαρτίας. Την ώρα που επιτελεί κανείς την αμαρτία, εκείνη την ώρα μπορεί να κληθεί από τον ερχόμενο Κύριο, σαν τον Απόστολο Παύλο, που κλήθηκε την ώρα που δίωκε τους χριστιανούς, σαν τον Απόστολο Ματθαίο που κλήθηκε την ώρα του τελωνίου. Με άλλα λόγια, η κάθε ώρα για τον καθένα μας μπορεί να είναι η ώρα της χάρης μας, της κλήσης μας από τον νυμφίο της Εκκλησίας Χριστό. Αλλά και έρχεται και καλεί τον άνθρωπο, χωρίς τις περισσότερες φορές να παίρνει κανείς από τους άλλους συνανθρώπους είδηση για την κλήση αυτή. Ας θυμηθούμε και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, που μόνο όταν εμποδιζόταν να μπει στο ναό, τότε κατάλαβε την πρόσκληση του Χριστού, ενώ οι άλλοι δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Αυτός ο ποικίλος ερχομός εμάς του γεμάτου αγάπη νυμφίου Χριστού της Εκκλησίας συναντά συνήθως δύο καταστάσεις, αγαπητοί μου. Την κατάσταση της εγρήγορσης και την κατάσταση της αραθυμίας. Τι σημαίνει εγρήγορση? Εγρήγορση σημαίνει να ανταποκριθώ στην αγάπη του και να ζήσω μαζί του τη χαρά της παρουσίας του, ψυχικά και σωματικά, και εδώ και αιώνια. Ημείς αγαπώμεν ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Ραθυμία τι σημαίνει? Να είμαι τόσο προσκολλημένος στα πάθη μου, στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, τη φιλαρχία και τη φιλοδοξία μου, ώστε να μην καταλάβω καν τον ερχομό και την κλίση του νυμφίου. Και ακόμη, να τον καταλάβω μεν, αλλά να αναβάλω την ανταπόκρισή μου. Η εκτίμηση και για τις δύο καταστάσεις, όμως μας τη δίνει ο υμνογράφος, είναι σαφής. Μακαριότητα η πρώτη, αναξιότητα η δεύτερη, με τα αντίστοιχα βεβαίως αποτελέσματα. Η επιλογή πια είναι στην απόλυτη ευθύνη μας. Βλέπε ουν ψυχή μου. Και λάψει
Ακροατές, με αισθήματα κατανήξεως πλημμυρίζουμε κάθε βράδυ τους ναούς μας για να εκδηλώσουμε τη λατρεία μας, το σεβασμό μας στον ημφίο της Εκκλησίας μας, των ωραίων κάλλι παραπάντας βρωτούς. Τις μέρες αυτές ιδιαίτερα δονείται η καρδιά μας από γλυκά και θερμά συναισθήματα αφοσιώσεως προς το λατρευτό Κύριο που βαδίζει επί το εκούσιον πάθος για τη δική μας σωτηρία. Και είναι εύλογα τα αισθήματα της κατανήξεως που κυριαρχούν μέσα μας, καθώς θα ατενίσουμε τον αιματόβρεκτο σταυρό του και με ταπείνωση περισσή θα προσκυνήσουμε τα άχραντα πάθη του. Είναι ο Θεός μας, φίλοι μου. Για μας ο Ιησούς δεν είναι ο καλός διδάσκαλος με την όμορφη και σαγηνευτική διδασκαλία που μπορεί να διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα σε άλλους τόσους διδασκάλους της ανθρωπότητας. Για μας δεν είναι ένας παράξενος ταξιδιώτης που επίκυλε τη ζωή του με θαύματα που τόσο είχαν εντυπωσιάσει τον λαό. Ούτε είναι για μας ο Κύριος, ένας έστω και ο καλύτερος από τους φιλοσόφους που εγνώρισε ποτέ ο πλανήτης μας. Για εμάς, αντιθέτως, ο Χριστός είναι ο αιώνιος βασιλεύς των καρδιών μας. Είναι η αστήρευτη πηγή της ευτυχίας μας. Ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μας. Ο λυτρωτής από τα δεσμά της αμαρτίας. Είναι ο αποκαταστήσας της σχέσης μας με τον ουρανό. Πολλοί θέλησαν να αμφισβητήσουν την αλήθεια της παρουσίας του στον κόσμο, καθώς και την Θεία Προέλευση και ιδιότητά του. Και ενώ για μας που πιστεύουμε, η γέννηση, η διδασκαλία, τα πάθη και η Ανάστασή του είναι θριαμβευτική σταθμή της επίγειας παρουσίας του Θεού, για άλλους όλα αυτά εντάσσονται σε ανθρώπινα πλαίσια ή λέγονται γεννήματα της ανθρώπινης φαντασίας. Ανεξάρτητα όμως,
από τη θεία ιδιότητα του λυτρωτού μας, η ιστορικότητά του είναι τόσο βαθιά, θεμελιωμένη με πηγές εξωχριστιανικές και χριστιανικές, που σήμερα τουλάχιστον κανένας σεβόμενος τον εαυτό του επιστήμονας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ποιες είναι οι σωστές διαστάσεις του έργου του Ιησού? Στο διάβα των αιώνων δεν έλειψαν εκείνοι που, υπηρετώντας την άρνηση, δούλεψαν με πάθος την αμφισβήτηση, προκειμένου να παρουσιάσουν τον Χριστό μας σαν φανταστικό πρόσωπο ή το πολύ σαν θεωριολόγο κάποιας εμβελίας ή και υπηρέτη κάποιου ύποπτου σχεδίου για την επέκταση του Ιουδαϊσμού. Πολλοί προσπάθησαν να σπηλώσουν το έργο του Χριστού. Όμως, ο Χριστός είναι ό,τι πιο καθαρό έχει να δείξει η ιστορία. Μια ιστορία την οποία δεν επικεντρώνεται μόνο σε θαύματα, αλλά στη λαμπρή Ανάστασή Του. Υπήρξαν και άλλοι που αρνήθηκαν ολότελα την ύπαρξη του Ιησού και την ιστορικότητά του. Αυτοί είναι οι υποστηρικτές της μυθικής θεωρίας. Αυτοί προσπαθούσαν να μηδενίσουν την παρουσία του Ιησού. Τον αναφέρουν ως μυθικό ιδρυτή του χριστιανισμού, ότι η Παναγία είναι μία θεομητέρα μυθική, η οποία κατά τις θρησκευτικές αντιλήψεις εγέννησε ένα Θεό, ότι ο Παύλος είναι ένας μυθικός χριστιανός Απόστολος, ότι οι Απόστολοι είναι πρόσωπα μυθικά. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτή την εκδοχή. Σήμερα όμως δεν υπάρχει επιστήμονας άξιος του ονόματός του που να αρνείται τα βασικά στοιχεία των ευαγγελικών διηγήσεων ή να αμφισβητεί την ιστορικότητά τους. Αυτά γινόντουσαν στο παρελθόν. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο στον κόσμο που να υπέστη τόση κριτική όσο η Βίβλος, και δεν υπάρχει άλλο βιβλίο στον κόσμο που να επιβεβαιώνεται από την επιστήμη όσο η Βίβλος. Πράγματι, έρευνες ιστορικές πάνω σε παπύρους, έρευνες φιλολογικές πάνω σε χειρόγραφα, έρευνες επιστημονικές πάνω σε αρχαιολογικά ευρήματα έρχονται κάθε τόσο να προσφέρουν και ένα καινούριο στοιχείο που επιβεβαιώνει την αλήθεια των γραφικών διηγήσεων και την μαθηματική ακρίβειά τους. Αλλά δεν είναι εδώ η καρδιά του προβλήματος. Σήμερα, όπως είπαμε,
κανείς σοβαρός επιστήμονας δεν αμφισβητεί την ιστορικότητα των θείων προσώπων. Το βάρος πέφτει αλλού, στην παραδοχή του Ιησού Χριστού σαν Υιού και Λόγο του Θεού και στην κατάφαση στο υπερφυσικό στοιχείο που δικαιώνεται με την πίστη. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν είναι επιστημονικό, ούτε αποδεικνύεται με πείραμα. Τα θέματα αυτά ευρίσκονται, αγαπητοί μου, έξω του ελέγχου της επιστημονικής έρευνας. Αποτελούν αντικείμενο πίστεως και ζουν στις καρδιές των χριστιανών ως βίωμα. Ναι, έτσι είναι. Θα ήταν ματαιοπονία να θέλαμε να επιστρατεύσουμε τις επιστημονικές μας γνώσεις, τις φιλοσοφικές μας θεωρίες, για να πείσουμε κάποιον ότι ο Χριστός είναι Θεός. Για μας που πιστεύουμε, αυτό είναι δεδομένο. Μας αρκεί η αποκάλυψη της αλήθειας, όπως μας έχει παραδοθεί. Οι άλλοι που αμφιβάλλουν, και αναφέραμε κάποιες περιπτώσεις, θα πρέπει να αναλάβουν τον κόπο να συνομιλήσουν εμπιστευτικά με τον εαυτό τους σε μια μυστική συνάντησή τους. Τότε ίσως θα λάμψει μέσα τους το φως της πίστεως και θα τους δοθεί σαν δώρο η δυνατότητα να παραδεχθούν χωρίς πολυπραγμοσύνη τη Θεία Ιδιότητα του Λυτρωτού. Είναι δώρο του Θεού η πίστη και πρέπει να τη ζητήσει ο άνθρωπος για να του δοθεί. Ο Βίκτορ Ουγκό, πεθαίνοντας σε βαθιά γερατιά, έλεγε: «Αισθάνομαι τη μέλουσα ζωή εν εμή. Νομίζουν ότι η ψυχή είναι προϊόν των σωματικών δυνάμεων, αλλά τότε γιατί η ψυχή μου είναι επί το σούτον διαβιεστέρα, εφόσον εσωματικέ μου δυνάμεις καταπίπτουν? Επί της κεφαλής μου είναι ο χυμών, αλλά εν τη καρδία μου είναι αιώνιος άνοιξης». Πράγματι, η νίκη του Ιησού είναι επί των καρδιών. Εκεί βασιλεύει, αγαπητοί μου. Εκεί εξουσιάζει. Αυτοί οι οποίοι τον δίωξαν, που τον σταύρωσαν, που τον ατίμασαν, ήλθαν και έφυγαν. Ενδεχομένως στο μέλλον θα έλθουν και άλλοι και θα παρέλθουν και αυτοί. Ή θα ανανύψουν και μετανοούντες θα συρθούν μπροστά στο σταυρό του. Εκείνος όμως θα εξακολουθήσει να βασιλεύει στις καρδιές των δικών του, που με απλότητα τον δέχουμε, ο καθένας, και μιλώ και προσωπικά, ως Θεό και Σωτήρα. Θα μας γοητεύει με τη γλυκύτητα της υπάρξεώς του, τη θα σέβοντας τις αδυναμίες μας. Η πίστη στο Χριστό, αγαπητοί μου, είναι προσωπική υπόθεση του καθενός μας. Γι' αυτό και ο καθένας μας οφείλει, αν την έχει, να την ενισχύσει και αν δεν την έχει, να την αναζητήσει. Η αγνότητα των προθέσεων είναι παράγοντας για την ανέβρεσή της. Ο εσταυρωμένος νυμφίος της Εκκλησίας ας μας χαρίσει αυτά που θα μας βοηθήσουν στην πνευματική μας πρόοδο. Η θυσία του Χριστού, ας το καταλάβουμε, είναι προσωπική έκφραση της αγάπης Του, όχι για το σύνολο, αλλά για τον καθένα μας ξεχωριστά. Είναι δείγμα της απεριόριστης στοργής Του, του απίθμινου βάθους της. Θα μας το πει και αυτό ο ποιητής της Εκκλησίας μας σε λίγες ημέρες. Τι θα μας πει? «Εσταυρώθης δι' εμέ, ή να εμή πηγάσεις την άφεση. Εκεντήθης την πλευράν, ή να κρουνού ζωής αναβλήσεις μου». Αυτός ο προσωπικός τόνος στην αναγνώριση της Θείας Θυσίας είναι αυτό που πρέπει να μείνει μέσα μας. Να καταλάβουμε δηλαδή, φίλοι ακροατές, να αισθανθούμε όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, πως το αίμα του Χριστού μας χύθηκε πάνω στο Γολγοθά προσωπικά για τον καθένα και ότι ο καθένας μας πρέπει να βρει τον τρόπο να κάνει δική του αυτή την απολύτρωση και την εξαγορά από την αμαρτία. Αγαπητοί μου, ας σταθούμε σήμερα με κατάνοιξη μπροστά στον νυμφίο Σωτήρα μας και ας αφήσουμε τα χείλη μας να ψελίσουν λόγους λατρείας. Ας γονατίσουμε, ας πάρουμε τη στάση της ηκεσίας. Μια ευλαβική ηκεσία είναι κάτι το πολύτιμο για την ψυχή μας. Ας του χαρίσουμε και ας του προσφέρουμε, αντί για άνθη ευλαβίας, τις καρδιές μας
και μέσα από αυτές τις καρδιές. Ας προσκυνήσουμε ό,τι μας αξιώνει η χάρη του Θεού. Φαινείτε αυτόν εν την πάνω και χώρο, φαινείτε αυτόν εν χώρα δε. Ακούσαμε, αγαπητοί μου, δεινών ηρεθυμία, μεγάλη η μετάνοια. Εάν, αγαπητοί μου, σας πω ότι ένα περιστέρι έγινε κοράκι και ένα κοράκι έγινε περιστέρι, δεν θα το πιστέψει κανένας. Και δικαίως, διότι τέτοιες μεταβολές δεν γίνονται στη φύση. Το περιστέρι μένει περιστέρι και το κοράκι μένει κοράκι. Η τίγρης μένει τίγρης και το αρνί αρνί. Αλλά ενώ στη φύση δεν συμβαίνουν τέτοιες μεταβολές, στον ηθικό κόσμο συμβαίνουν. Είναι μεταβολές που μας κάνουν να θαυμάζουμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας παρουσιάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Μας δείχνει από το ένα μέρος ένα περιστέρι που έγινε κοράκι και από το άλλο ένα κοράκι που έγινε περιστέρι. Τώρα ποιο είναι το κοράκι και ποιο είναι το περιστέρι? Περιστέρι είναι ο Ιούδας, έτσι τουλάχιστον φαινόταν εξωτερικά. Αυτός όμως έγινε μαύρος σαν το κοράκι. Και ποιο είναι το κοράκι που έγινε περιστέρι? Η αμαρτωλή γυναίκα. Μαύρη ήταν και έγινε άσπρη σαν την περιστερά. Αλλά πώς έγινε αυτό? Η μεγάλη μεταβολή που υπερβαίνει και τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου, έγινε η μεταβολή, η ηθική αυτή μεταμόρφωση, διότι ο μεν Ιούδας πήρε ως σύντροφο τη ραθυμία και την αμέλεια, ενώ η πόρνη πήρε ως σύντροφο και συνοδοιπόρο τη μετάνοια. Έτσι κάνει τον υμνονό να θαυμάζει και να λέει «Δεινών η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια». Φοβερό πράγμα τελικά η αμέλεια. Παντού σε όλες τις υποθέσεις
είναι φοβερή η αμέλεια. Ιδίως όμως είναι φοβερή όταν κανείς αμελεί τη μεγαλύτερη υπόθεση της ζωής, τη μετάνοια. Τι μας λέει ο Σοφοκλής? Εκείνος που, ή καλύτερα να το αναφέρουμε, εκείνος που κυνηγά το πιάνει, ενώ εκείνος που τα αφήνει και το παραμελεί, κάνει φτερά και φεύγει, γίνεται ένα πτηνό άπιαστο. Αυτό το συγκεκριμένο το βλέπουμε και στον Ιούδα. Ο Ιούδας, αγαπητοί μου ακροατές, είχε τα πάντα. Είχε όλες τις προϋποθέσεις να γίνει Άγιος και να μελετούμε το συναξάρι του. Έζησε κοντά στο μεγαλύτερο διδάσκαλο των αιώνων, τον Ναζωραίο Χριστό. Ο Χριστός δεν δίδασκε μόνο τα ωραιότερα πράγματα, αλλά το σπουδαιότερο ότι δίδασκε τι είχε εφαρμόσει πρώτο στη ζωή του. Λαμπρά λοιπόν η διδασκαλία και άριστο παράδειγμα, άριστο περιβάλλον είχε ο Ιούδας. Ζούσε μέσα σε μια ατμόσφαιρα πνευματική. Δεν συναναστρεφόταν ο άνθρωπος με μέθησους, πόρνους και κακοποιούς. Είχε καθημερινή συναναστροφή με τον ευαίσθητο Ιωάννη, τον φλογερό Πέτρο, τον Φιλότιμο και απλό Ανδρέα και με όλους τους άλλους, τους Αποστόλους. Έτρωγε μαζί τους, προσευχόταν μαζί τους, μελετούσε τις γραφές, κοιμόταν και ξυπνούσε μαζί τους. Παρόλα αυτά όμως, ο Ιούδας έπεσε. Διέπραξε το μεγαλύτερο έγκλημα, πρόδωσε το διδάσκαλο, έπεσε ο Ιούδας. Και είναι η πτώση σε αυτού μεγάλη. Και γιατί έπεσε? Διότι αμέλησε, δεν πρόσεξε, δεν μέτρησε καλά τον εαυτό του, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα. Αγαπούσε μεν το διδάσκαλο, αλλά ερωτοτροπούσε και με το διάβολο. Ο Σατανάς είναι φοβερός. Εφαρμόζει τον τρόπο για να ξεγελάει τους ανθρώπους. Υπάρχει και ένα πουλί που ονομάζεται Δριοκολάπτο. Ο Δριοκολάπτης, ένα πουλί του δάσους, τι κάνει? Με τη μύτη και το ράμφος του χτυπάει γύρω γύρω τον κορμό του δέντρου και όπου αντιληφθεί ότι κάτω από το φλοίο είναι κούφιο, εκεί τρυπά το ξύλο και τρώει τα έντομα που υπάρχουν. Το ίδιο κάνει και ο Σατανάς. Περιτριγυρίζει την ψυχή μας και όπου βρει αδύνατο μέρος, κενό, εκεί βυθίζει με τρόπο το ράμφος του, δημιουργεί ρήγμα και από εκεί αρχίζει το έργο της καταστροφής. Η αδύνατη πλευρά τώρα, η αχίλιος πτέρνα του Ιούδα ήταν η φιλαργυρία, το χρήμα. Το χρήμα ήταν η αδυναμία του και την αδυναμία αυτή δεν προσπάθησε να τη σβήσει. Δεν πολέμησε τον πονηρό που του παρουσιαζόταν νύχτα μέρα εμπρός από την εικόνα του Χρυσού. Από την αμέλεια άφησε την ψυχή του αφύλακτη. Έτσι ο Σατανάς εισήλθε στην καρδιά του. Αυτό έπαθε ο Ιούδας. Ίσως αυτό παθαίνουν και όλοι όσοι αμελούν και αδιαφορούν για τη σωτηρία. Ο διάβολος τι κάνει? Τους δένει. Σήμερα λίγο, αύριο περισσότερο, μεθαύριο ακόμη περισσότερο. Έως ότου τους δέσει τόσο σφιχτά και πανούργα, ώστε να του παραδώσουν ψυχή και σώμα και να γίνουν εχμάλωτοί του, δια των παθών. Δεινώνει η ραθυμία. Αλλά από το άλλο μέρος μας δείχνει την αμαρτωλή και μας φωνάζει. Μεγάλη η μετάνοια. Είναι μεγάλη η δύναμη της μετανοίας, φίλοι ακροατές. Διότι τι ήταν η γυναίκα αυτή? Μια γυναίκα της αμαρτίας. Ένα έντομο που κυλιόταν μέσα στο βόρβορο. Ένα κουρέλι του δρόμου που το πατούσαν όλοι. Όμως τώρα τι κάνει? Μετανοεί. Ο μαθητής και ο Απόστολος φεύγει από τον Χριστό, ενώ αυτή η αμαρτωλή τρέχει προς τον Χριστό. Μετανόησε, αγαπητοί μου, όχι όπως μετανοούμε εμείς. Έδειξε μετάνοια πραγματική, συντριβή ψυχής. Τα μαλλιά της που τα στόλιζε και τα έκανε πλοκάμια του διαβόλου, τα κάνει τώρα ό,τι πιο ιερό υπάρχει για να σκουπίσει τα ευλογημένα πόδια του λυτρωτού της και τα μάτια της, που τόσους θα είχαν παγιδεύσει στην ακολασία, τώρα τα κάνει βρύση που τρέχουν δάκρυα. Αγαπητοί μου, δεν επιμένω περισσότερο στην περιγραφή της μετανοίας της πόρνης. Όπου φωνάζουν τα πράγματα, περιτεύουν τα λόγια. Το τροπάριο της Κασχενής που ακούμε απόψε τι είναι? Είναι μια προσευχή, μια εικεσία της αμαρτωλής που μετανοεί.
«Κύριε, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γινή. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβίσους τι σε ξιχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου». Ας το κάνουμε το τροπάριο αυτό και εμείς δική μας προσευχή, για να αισθανθούμε τι, το μεγαλείο του Θεού, και να δοκιμάσουμε την γλυκύτητά Του. Για όλους μας υπάρχει ένα σωσίβιο σωτηρίας. Ας το αρπάξουμε, αγαπητοί μου ακροατές, ας το κάνουμε κτήμα μας αυτό το σωσίβιο. Ο Χριστός θα μας δεχθεί, οι άγγελοι θα χειροκροτήσουν. Και για κάθε αμαρτωλό που επιστρέφει θα γίνει μια μεγάλη γιορτή στον ουρανό. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν δικία του Φαρισαίου και γίνει αμαρτωλός προσελθούσα της πως είναι μένην την αμαρτία την απειλπισμένην διά τας πράξης την μη βδελιχθήσαν παρά της εις αγαθότητος και δώσ' μη Κύριε την των κακών και σώσον με. Ευλίσθημε το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η Γαλλία σάμεθα και φράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών. Ήπλωσε εκ τάφου τετραήν.
και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Η απεγνωσμένη διά των βίων και επεγνωσμένη ζητούν να δουν τον Χριστό. Όλη η ευαγγελική περικοπή της ακολουθίας είναι πυκνός και ουσιώδης λόγος του Χριστού, που τον είπε όταν τον ειδοποίησαν ότι κάποιοι Έλληνες θέλουν να τον δουν. Πάρα πολλοί λαός ενθουσιασμένος με τον Χριστό, ιδίως με την Ανάσταση του φίλου Λαζάρου, έτρεχαν πίσω του. Οι Φαρισαίοι βλέπουν ότι χάνουν το παιχνίδι και έλεγαν με αγωνία μεταξύ τους: «Το καταλαβαίνετε ότι κοιμόμαστε όρθιοι? Τι σχέδια συλλήψεως και τι παραγραφές αποφασίσαμε? Αυτός πήρε με το μέρος του όλο τον κόσμο και εμείς κολυσιεργούμε». Βλέπετε, κέντριζαν ο ένας τον άλλον για να επισπευθούν οι διαδικασίες. Στο μεταξύ, ανάμεσα σε αυτούς που ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν το ναό και να γιορτάσουν το Ισραηλιτικό Πάσχα, ήταν και κάποιοι Έλληνες. Ήταν κατηχούμενοι του Μωσαϊκού θρησκεύματος, ή όπως τους έλεγαν τότε, σεβόμενοι το Θεό. Τυπικά όμως ήταν ακόμη Έλληνες, δηλαδή ειδωλολάτρες. Έλληνες δεν σημαίνει εδώ φιλετικά Έλληνες, αλλά ειδωλολάτρες, αγνώστου εθνικότητος. Για τη γνωστή Χαναναία, λόγω χάριν, ο Ευαγγελιστής Μάρκος σημειώνει ότι ήταν γυναίκα Ελληνής, σιροφήνισσα στο γένος. Αυτοί οι μέχρι τώρα ειδωλολάτρες, που σε λίγο θα προσχωρούσαν στον Ιουδαϊσμό, δεν λέει αριθμό, λένε στο Φίλιππο, το μαθητή του Χριστού, ότι θέλουν να δουν τον Ιησού. Τι δείχνει η αναζήτηση? Η αναζήτηση δείχνει, αγαπητοί μου, ότι οι Έλληνες αυτοί δεν διακατέχονταν από τους εθεροβάμονες ψευδομεσσηνιακούς πόθους. Ήθελαν να δουν τον Ιησού. Είναι προσγειωμένοι. Θέλουν να δουν τον Ιησού έτσι όπως είναι. Και αυτή τη στιγμή Φίλιππος και Ανδρέας μαζί λένε στον Χριστό. Και εκείνος αποκρίνεται: «Έφτασε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Σαν να λέει: «Τώρα που το κήρυγμα της Βασιλείας μου έβαλε ρίζες και έξω από τον Ισραήλ, βαθιά στο σώμα
όλης της ανθρωπότητος, τώρα που η βασιλεία δεν εξαρτάται πια από τις μεταλλασσόμενες διαθέσεις του λαού, τώρα μπορώ να παραδοθώ στο θάνατο. Το νόημα της αναζητήσεως των Ελλήνων δηλαδή είναι ότι τόσο δοξάστηκε ήδη ο Χριστός ώστε να τον ζητούν και μη Ισραηλίτες. «Αλήθεια σας λέω», συνεχίζει ο Χριστός, «ο θάνατος μου είναι αναγκαίος για να φουντώσει η βασιλεία μου, καθώς το σώμα μου θα ταφεί στη γη σαν κόκκοσή του». Αυτή τη στιγμή θεσπίζω αιώνιο νόμο. Όποιος λυπάται τη ζωή του θα τη χάσει και όποιος τη θυσιάζει αλίπητα σε αυτόν τον κόσμο, αυτός την ταμιεύει για μια ζωή αιώνια. Όποιος θέλει να είναι φίλος μου, οφείλει να με ακολουθεί. Στο θάνατο εγώ, στο θάνατο κι αυτός, αλλιώς δεν είναι φίλος μου. Αλλά ας γνωρίζει ότι αν υποστεί όλα όσα του υποδεικνύω με το παράδειγμά μου, θα τον δοξάσει ο πατέρας μου όπως θα τον δοξάσω και εγώ τον πατέρα, όπως θα δοξάσει και μένα για τη θυσία μου. Η ψυχή μου τώρα έχει ταραχθεί. Τι να πω, πατέρα σώσε με. Αγαπητοί μου, το να μην θέλει ο Ιησούς να πεθάνει δεν είναι κακό, είναι φυσικό. Ο Ιησούς παρέδωσε τη ζωή του με τη θέλησή του, αλλά δεν είναι αυτόχειρας. Αγαπούσε τη ζωή όπως την αγαπούν όλοι οι αγνοί άνθρωποι και πολύ περισσότερο σαν αναμάρτητος και πάναγνος. Καταλαβαίνει όμως ότι η ταραχή τον βγάζει από την αποστολή του και συνέρχεται. Παλεύει και επιβάλλεται στον εαυτό του. Ξανάρχεται στην αποστολή του, λέει, αλλά τι λέει στη συνέχεια, γι' αυτό ήρθα εδώ. Ας πεθάνω πατέρα για να δοξαστεί το όνομά σου. Όχι, μη με σώσεις από το θάνατο. Άφησε με να πεθάνω. Ο πατέρας ανταποκρίνεται στην αγωνία του Υιού του και λέει από τον ουρανό, και σε δόξασα και πάλι θα σε δοξάσω. Περνάει στην ουσία ο Χριστός μας μια πρώτη Γεθσημανή. Δοκιμάζει πικρία καθώς βλέπει οι άνθρωποι για τους οποίους πεθαίνει να μην είναι μαζί του. Απαριθμεί τις αιτίες της απιστίας των Ιουδαίων καθώς και τις συνέπειες της απιστίας στο πρόσωπό του και προσθέτει κάτι τελευταίο. Αυτός που πιστεύει σε μένα, πιστεύει στο Θεό που με έστειλε. Και αυτός που με βλέπει εμένα στο πρόσωπό μου, βλέπει το Θεό που με έστειλε. Εγώ ήρθα φως στον κόσμο. Όποιος με πιστεύει, δεν θα μείνει στον αιώνιο θάνατο. Όποιος δεν με πιστεύει, τιμωρεί ο ίδιος τον εαυτό του. Τα λόγια μου δεν είναι λόγια διαφορετικά από τα λόγια του Θεού. Ακούγοντας εμένα, ακούτε εκείνον. Αυτά που ακούω από τον πατέρα μου, αυτά σας λέω. Τα λόγια του Χριστού είναι ένας καθρέφτης. Μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη χρειάζεται να δούμε τον εαυτό μας. Ένας από τους πιο γνωστούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας είναι αναμφισβήτητα το δοξαστικό των αποστήχων του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης, γνωστό σε όλους μας, όπως προαναφέραμε, ως τροπάριο της Κασιανής. Το τροπάριο αυτό είναι μια ποιητική μεταφορά του γεγονότος της μετάνοιας της πόρνης γυναίκας που μας περιγράφει ο Λουκάς. Σε αυτό οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γυνή. Αισθανόμενη τη θεότητα του Κυρίου, αναλαμβάνει τάξη, δηλαδή υπηρεσία μυροφόρου, και προσπίπτει στα άχραντα πόδια του θρηνώντας για το βίο της. Η ποιήτρια, χρησιμοποιώντας την έννοια του σκότους, της ασέλινης δηλαδή χωρίς φεγγάρι νύχτας και του ζόφους, περιγράφει κομψά και αριστοτεχνικά την ψυχική κατάσταση της γυναίκας που ονειδίζει τον εαυτό της δηλώνοντας επίγνωση της αμαρτωλότητάς της. Σε μια τελευταία προσπάθειά της να προκαλέσει τα φιλάνθρωπα αισθήματα του Ιησού, παραλυρίζει τον εαυτό της με την προμήτωρα Εύα. Η αμαρτωλή γυναίκα φυλά, πλένει με δάκρυα και σκουπίζει με τα μαλλιά της τα πόδια του Κυρίου. Τα ίδια εκείνα πόδια που όταν άκουσε τον ήχο τους ένα δειλινό η Εύα στον παράδεισο, κρύφτηκε από φόβο. Έτσι μέσα από τη γραφίδα της η Κασιανή προσπαθεί να μας δώσει να καταλάβουμε τι, ότι η μετανοούσα γυναίκα ομολογεί τον Χριστό ως τον ποιητή του παντός, τον Θεό των πατέρων της και μόνο αληθινό Θεό. Στις τελευταίες γραμμές αυτού του οικητηρίου θρήνου της η αμαρτωλή γυναίκα συνοπτικά και περιεκτικά δηλώνει πως μόνη ελπίδα της είναι η δική της μετάνοια και το έλεος του Χριστού.
δεν έχει τίποτα να του προσφέρει, κανένα πνευματικό έργο να του προσάξει, παρά μόνο τη μετάνοιά της. Το φημισμένο αυτό τροπάριο μελοποιήθηκε από πολλούς Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς μελουργούς, μελισμένο όμως πάντα στον ήχο πλάγιο του τετάρτου. Συνήθως πρόκειται για μεγάλα μέλη με αργές αλλά αριστοτεχνικές μελωδικές γραμμές, με εναλλαγές ήχων και μουσικών φθορών που απαιτούν μεγάλη φωνητική έκταση και περισσή μαεστρία από τους ψάλλοντες. Έτσι δικαίως θεωρούνται από τα πιο απαιτητικά μέλη στην εκκλησιαστική μας υμνολογία. Η Κασιανή σφράγισε με το δικό της τρόπο το λογοτεχνικό περιβάλλον του 9ου αιώνα και στάθηκε αντάξια των μεγάλων υμνοδών του αιώνα της, επιζητώντας στους αιώνες που ακολούθησαν ως ένα μέλημα να έχει ο άνθρωπος, και αυτό το μέλημα είναι να ζητούμε αυτή τη μετάνοια της πόρνης. Ας επιχειρήσουμε μια απλή μετάφραση του αρχαίου κειμένου πριν το απολαύσουμε και ηχητικά. «Κύριε, η γυναίκα που ξεστράτησε από το δρόμο σου και έπεσε σε πολλές αμαρτίες, μόλις κατάλαβε πως βρίσκεται κοντά της η πραγματική αγάπη, ο Κύριος των πάντων, ο Θεός, τα πούλησε όλα για να αγοράσει πολύτιμα μοίρα και σαν άλλη μυροφόρα έρχεται με στεναγμούς και δάκρυα και σου φέρνει λίγο πριν από τον ενταφιασμό σου τα μοίρα της αγάπης της. Αλίμονό μου, στενάζει η αμαρτωλή, που έχω μέσα μου νύχτα ολοσκότεινη και το μόνο που αναδεύει μέσα στο πηχτό σκοτάδι μου είναι ο ίστρος της ακολασίας και ο έρωτας της αμαρτίας, ο παντοτινός, που κάνω τη ζωή μου σαν μια ζωφερή νύχτα, δίχως φεγγάρι. Αλλά εσύ, Κύριέ μου, δέξου τα δάκρυα που τρέχουν σαν βρύσες από τα μάτια μου. Εσύ που κάνεις το θαλασσινό νερό να γίνεται σύννεφο και ύστερα πάλι απαλά στη γη να πέφτει. Σκύψε και άκουσε τους στεναγμούς της πονεμένης μου καρδιάς. Εσύ που χαμήλωσες τους ουρανούς με την ανέκφραστή σου ενανθρώπιση. Άφησέ με να καταφυλίσω και να λούσω με τα δάκρυά μου τα άχραντα πόδια σου και ύστερα να τα σφουγγίσω με τα μαλλιά της κεφαλής μου. Να καταφυλίσω αυτά τα πόδια που όταν ένα δειλινό η Εύα άκουσε τα βήματά του στον παράδεισο έτρεξε να κρυφτεί από το φόβο της. Είμαι πολύ αμαρτωλή, Κύριε, μα όπως δεν μπορεί κανένας να μετρήσει τα πλήθη των αμαρτιών που ως τώρα εγώ διέπραξα, έτσι δεν μπορεί κανένας να μετρήσει και τις αβύσους της δικαιοκρισίας και της αγάπης σου, με τις οποίες σώζεις τις ψυχές μας. Σωτήρα μου και Θεέ μου, μη παραβλέψεις και περιφρονήσεις τώρα πια τη δούλη σου που μετανόησε και σε παρακαλεί να τις πλανηστείς, εσύ που είσαι η αμέτρητη και η άπειρη ευσπραχνία. Thank you.
Ακροατές, ένα τροπάριο του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης που το ψάλαμε χθες το βράδυ συγκρίνει τον Ιούδα με την πόρνη που άλυψε με μύρο τα πόδια του Χριστού. Με έναν συγκλονιστικό τρόπο ο υμνοδός συγκρίνει τα ασύγκριτα. Όταν η αμαρτωλή προσέφερε στο Χριστό το μύρο,
τότε ο μαθητής συμφωνούσε με τους παρανόμους την παράδοση του Χριστού. Ενώ αυτή γεμάτη χαρά άδειαζε το πολύτιμο μύρο στα πόδια του Χριστού, ο μαθητής έσπευδε να πωλήσει τον πιο ανεκτίμητο θησαυρό του κόσμου. Ενώ αυτή αποκτούσε την επίγνωση ότι ο Ιησούς είναι ο Δεσπότης Θεός, ο Ιούδας έκοβε οριστικά κάθε σχέση μαζί του. Ενώ αυτή ελευθερωνόταν από τη δουλεία της αμαρτίας, εκείνος γινόταν δούλος του εχθρού διαβόλου. Φίλοι ακροατές, φρίτη και τρομάζει κανείς βλέποντας τόσο μεγάλες ανατροπές. Από τη μία, ένας μαθητής του Χριστού, ένας άνθρωπος που επί 3 χρόνια ήταν συνέχεια κοντά του, ξεπέφτει τόσο χαμηλά και τον προδίδει για να κερδίσει εντός εισαγωγικών 5 δεκάρες. Ο μαθητής γίνεται προδότης του διδασκάλου. Ο Απόστολος γίνεται συνωμότης. Ο φίλος του Υιού του Θεού γίνεται όργανο του διαβόλου. Και από την άλλη μεριά έχουμε μία γυναίκα. Μία γυναίκα που πέρασε τη ζωή της μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Ανεβαίνει τόσο ψηλά με τη μετάνοιά της, ώστε να αξιωθεί να κάνει τι, να λείψει με μύρο τα πόδια του Χριστού. Και η πόρνη γίνεται μαθήτρια, ο Απόστολος και κήρυγας της εσπλαχνίας του Θεού. Αγαπητοί μου, όλα εξαρτώνται από 2 βασικούς παράγοντες. Από το αν έχει ο άνθρωπος καθαρά μάτια, για να δει ότι ο Χριστός είναι η μόνη ελπίδα του για απελευθέρωση και άνοδο από το βάλτο της αμαρτίας, και από το αν έχει τη σταθερή απόφαση να δουλέψει μαζί με τον Χριστό για την ελευθέρωση του από την αμαρτία και το ανέβασμά του στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Ο Ιούδας ίσως να κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι η πηγή της αληθινής ελευθερίας. Δεν την αγάπησε όμως αυτή την ελευθερία. Βολεύτηκε στη σκλαβιά της φιλαργυρίας και αυτό το βόλεμα το έκανε κάθε μέρα, και το βόλεμα το συγκεκριμένο και τον ίδιο τον έκανε κάθε μέρα να βουλιάζει και περισσότερο, και το χειρότερο να δικαιολογεί το πάθος του. Δεν έδωσε καμιά σημασία σε κανένα μήνυμα που ο Χριστός συνέχεια του έλεγε, που του ψιθύριζε στα αυτιά του. Έτσι οδήγησε τον εαυτό του σε τέτοια αναισθησία, ώστε να μην διστάσει να πουλήσει το δάσκαλό του για να κερδίσει ένα ασήμαντο χρηματικό ποσό. Η αμαρτωλή γυναίκα τι είχε κάνει? Είχε νιώσει τη φρίκη της σκλαβιάς στο δικό της πάθος. Δεν βολεύτηκε όμως αυτή την κόλαση. Έψαχνε για ελευθερωτή. Έψαχνε ειλικρινά για κάποιον να την τραβήξει και να τη βγάλει από τη λάσπη. Και όταν είδε τον Χριστό, όταν γεύθηκε τη γλυκύτητα της διδασκαλίας του και του προσώπου του, κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο μόνος που μπορούσε να τη σώσει, και έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να αγοράσει πολύτιμο μύρο και να λείψει με αυτά τα μύρα, τα πόδια του. Με όλα αυτά, αγαπητοί μου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αφιερωμένης στα γεγονότα της Μεγάλης Τετάρτης, μέσα από την εκπομπή μας «Ο Νυμφίος της Εκκλησίας». Πρώτο Θεός, θα ανανεώσουμε την επικοινωνία μας για αύριο, για τα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Ο Νυμφίος της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση των σωτήριων γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδος από το Σάββατο του Λαζάρου έως την Κυριακή του Πάσχα. Ο Νυμφίος της Εκκλησίας. Από το πάθος του Σταυρού στην δόξα της Αναστάσεως. Επιμέλεια παρουσίαση, Πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης.